Γεια σας, είμαι η Ελένη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ξανά. Σήμερα βρισκόμαστε στην Οξφόρδη, συγκεκριμένα σε ένα μικρό χωριό μία ώρα έξω. Λέγεται Bathfield. Είναι ένα πολύ μικρό γραφικό χωριουδάκι της Αγγλίας, με 1200 κατοίκους. Ήρθαμε εδώ γιατί ήθελα πάρα πολύ να μείνω έστω μία μέρα σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας, γιατί πραγματικά είναι υπέροχα. Το σπίτι είναι υπέροχο, ανυπομονώ πάρα πολύ να σας το δείξω. Είναι χτισμένο το 1880, είναι ακριβώς έτσι όπως το ήθελα. Ανυπομονώ να δούμε τα τοπία έξω, τα οποία είναι υπέροχα, μέσα στο πράσινο. Τα σπίτια έχουν αυτό το στυλ, το καθαρά αγγλικό, παλιό, γραφικό, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και το σπίτι που μένουμε, αν μπορώ να σας το δείξω, ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Νομίζω από χθες ότι παίζω σε μια ταινία του 1800, μάλλον στο The Crown. Και μετά να πάμε μαζί στην Οξφόρδη, η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη. Θεωρώ ότι ξέρει την Οξφόρδη, είναι γνωστή για τα πανεπιστήμια της. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι το 5ο καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Έχουν αποφοιτήσει πολύ αξιόλογοι άνθρωποι από εκεί. Δεν θα σας τους πω, νομίζω βαριέστε. Αλλά θέλω πολύ να σας πάρω μαζί μου, να κάνουμε αυτή την εξερεύνηση. Πάμε να δούμε το σπίτι. Με το που μπαίνεις συναντάς στην κουζίνα. Είναι αρκετά μοντέρνα, αλλά έχει προσπαθήσει να κρατήσει το αγγλικό στυλ, όπως βλέπετε εδώ. Οι πόρτες, τα διακοσμητικά. Εδώ βλέπουμε απ' έξω. Κοιτάξτε τα σπίτια πόσο υπέροχα είναι. Προχωρώντας ευθεία, κατεβαίνοντας κάτω, συναντάς το living room. Εκεί ο άντρας μου έχει παρατήσει τις κουβέρτες, όπως να είναι. Κάτω έχει χαλί. Αυτό ήταν τζάκι. Εδώ είμαι εγώ. Γεια σας. Αν σας πω από κάτω, θα συναντήσουμε το χάος. Νομίζω φτάνει μέχρι τον επάνω όροφο. Δεν βγήκε κάτι τη νύχτα. Ελπίζω δηλαδή. Εδώ βλέπουμε έξω αγγλική οικογένεια με μείον βαθμούς πάνε βόλτα. Λοιπόν, ανεβαίνοντας πάνω είναι τα υπνοδωμάτια και το μπάνιο. Συγγνώμη για τον ήχο, το πάτωμα είναι ξύλινο και κάνει κρρ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 rr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 r
Κοιτάξτε τα σοβαρά θηράκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Οι Άγγλοι το λένε open plan. Εδώ μας δείχνει πώς ήταν παλιά. Εδώ είναι το μπάνιο. Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα απλό ελληνικό μπάνιο. Και εδώ είναι το κύριο δωμάτιο. Κοιτάξτε πόσο φως έχει. Φως. Εντάξει, έχει λίγο μίχλη σήμερα. Θέλω να σας δείξω έξω. Από αυτό το παράθυρο φαίνεται πιο πολύ η πόλη. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα είναι, παιδιά. Άλλη εποχή. Ξεπεράσει τη μούχλα. Είναι αναμενόμενο. Βρισκόμαστε σε αγγλικό σπίτι. Το 1800. Και πάμε να σας το δείξω και έξω. Και εδώ βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο. Κλασικό πέτρινο σπίτι με μικρή πορτούλα.
πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Και φύγαμε για Ξόρδη. Έχω βγει στον δρόμο, κοιτάξτε πόσο υπέροχα είναι, παιδιά. Έχει λίγο κρύο σήμερα. Όχι πολύ, εντάξει. Για τα δεδομένα της Αγγλίας. Άλλη εποχή τελείως. Γεια σας και πάλι. Είμαστε στην Οξφόρδη πλέον, μετά από μία ώρα και 45 λεπτά να βρούμε να παρκάρουμε. Και κατευθυνόμαστε προς το University, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μπορεί να καταφέρουμε να μπούμε και μέσα, να πάρουμε μία ιδέα. Και μετά να σας δείξω την υπόλοιπη πόλη. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και εδώ βλέπουμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά ούτε καν. Είμαστε στο Λονδίνο, γυρίσαμε στο σπίτι. Οι εντυπώσεις μου από την Οξφόρδη ήταν πάρα πολύ ωραίες. Είναι μια μεγάλη πανεπιστημιοπόλη με πάρα πολλά πανεπιστήμια και κολέγια. Μακάρι να μπορούσα να σας δείξω ακόμα περισσότερα, αλλά δυστυχώς έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Αν καταφέρατε να δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, πραγματικά είστε ήρωες. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αν σας αρέσουν αυτά που ανεβάζω, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe, το κουδουνάκι και ανυπομονώ να τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πάρα πολλά!